Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζουμε ότι είναι περιττό να πούμε ότι το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του, τη συνεχή μαχητική στήριξη στα δικαιώματα μέχρι τελική δικαίωση των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε, εμάς δεν χρειάζεται να μας πιέσετε για να έρθουμε, για να παρεμβούμε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, παντού, θέτοντας τα δίκαια αιτήματά σας, γιατί ακριβώς αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, που έρχεται νέα κρίση και ακριβώς ακούτε από παντού δισεκατομμύρια να ρέουν χρήμα με ουρά, μαξιλάρια να ενεργοποιούνται, βροχή παντού για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τα κέρδη τους, αλλά εκτός από τη ΛΑΡΚΟ, που εδώ δεν υπάρχει χρήμα, που πρέπει να συρρυκνωθεί η παραγωγή, παρότι υπάρχουν πελάτες, παρότι υπάρχουν παραγγελίες, γιατί πρέπει να συντελεστεί το έγκλημα, και το έγκλημα πρέπει να γίνει με το μαχαίρι στο λαιμό που λέει ή το ιδιωτικοποιούμε ή κλείνει. Αυτό το απαράδεκτο εκβιασμό δεν πρέπει να τον αποδεχθούν οι εργαζόμενοι και δεν τον αποδέχονται 5 μήνες τώρα, και η μαχητικότητά τους, η επιμονή και όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τον όποιο εκνηδιασμό, αν και τα σχεδιάζαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και τα περνάνε με αυτήν, παρά λοιπόν τον εκνηδιασμό, παρά την όλη προσπάθεια να τελειώνουν γρήγορα, οι εργάτες δεν λυγάνε και αυτή την περίοδο που πέρασε ο νόμος, δεν λυγίσαν όταν τον είδαν γραμμένο ότι είναι νόμος του κράτους και συνεχίζουν. Δεν λυγάνε τώρα που βλέπουν πολύ καλά ότι οι εκαθαριστές και το σχέδιο της κυβέρνησης επιχειρούν να το προωθήσουν με κάθε μέσο, τρομοκρατία, εκβιασμοί, διώξεις, διαθεσιμότητα, απολύσεις σε λιγμή, χτυπήματα στην πλάτη, όλα αυτά ενεργοποιούνται. Αλλά έχουν αυτό το σχέδιο, έχουν και οι εργάτες σχέδιο, οργάνωση της πάλης, κλιμάκωση με τη σημερινή απεργία, συνέχιση στις επόμενες μέρες, ενεργοποίηση όλου της περιοχής των κατοίκων εδώ, στη Θειότιδα, στην Εύβοια, παντού, και ακούτε τα κανόνια που βαράνε στη Σνάιντερ, στη Τέρνα, όμιλοι που χορτάσανε, που μπουκώσανε χρήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα κάνουν ότι πεθαίνουν στην Ψάθα την ίδια ώρα που επενδύουν αλλού και αφήνουν ξεκρέμαστους και στην Ψάθα επί της ουσίας τους εργάτες. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το έγκλημα, οι εργαζόμενοι δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν, να κλιμακώσουν, να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σχέδια κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης που έβαλε τη χαριστική βολή με την ανάκληση των ποσών, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όλος αυτός ο δρόμος λοιπόν υποδεικνύει ότι σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε όλο το πλούτο που παράγουν οι εργάτες, είναι δικιά τους περιουσία, είναι δικό τους αίμα, αίμα των νεκρών εργατών της ΛΑΡΚΟ, αίμα της συνεχούς αιμορραγίας από το χρήμα του ελληνικού λαού, και αυτή η επιχείρηση δεν θα μείνει. Έτσι, παλεύουμε, διεκδικούμε, οργανωνόμαστε, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε μέχρι την νίκη. Αλληλεγγύη στο δίκαιο των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στον αγώνα.